Οι ρίζες του ομίλου Τσάκο προχωρούν βαθιά στο χρόνο, πολύ πέρα από τον μισό αιώνα του δημιουργικού του βίου. Βρίσκονται στην καρδιά της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων, που χτυπά αδιάκοπα στο ακριτικό νησί της Χίου, στο Αιγαίο, για το οποίο πριν περίπου 3.000 χρόνια η αρχαιοελληνική σοφία διαστόματος Ισοκράτη θα πει. Επί και περιχείον έχει μαν τούτων των λόγων υπή, ως ο ποτέρης εκείνη προσθέσθε βουληθίεν, ούτι κατά θάλαταν Κρήτους ήσαν. Που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «Οι χιώτες πάντα συμπορεύονταν με αυτούς που οι ίδιοι διάλεγαν και ήταν οι ισχυρότεροι στη θάλασσα». Ο ιδρυτής του ομίλου, καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος, είναι χιώτης από τα Καρδάμυλα, την πατρίδα του Πατριάρχη της νεότερης ελληνικής ναυτιλίας Γεωργίου Μιχαήλ Λιβανού και άλλων. Εκεί σπούδασε την ναυτική τέχνη για να γίνει καπετάνιος, στη συνέχεια αρχιπλοίαρχος και μετά εφοπλιστής, συνεχίζοντας την παράδοση αιώνων της οικογένειας και του νησιού και βεβαιώνοντας αυτό που θα γράψει στην ιστορία της Χίου ο ιστορικός Κωνσταντίνος Γουρός. Ο μυρμικόβιος Χίος, ταξιδεύοντας, συσσωρεύει πλούτο στο νησί του. Σήμερα, στη Λεωφόρο Συγκρού της Αθήνας, υψώνεται το Μέγαρο Μακεδονία, συγκινητικός πατριωτικός συμβολισμός, όπου στεγάζεται το στρατηγείο του ομίλου. Η Tsakos Shipping and Trading είναι μια από τις μεγαλύτερες διαχειρίστριες εταιρείες παγκοσμίως, όπου ένας αριθμός άξιων και ικανών συνεργατών χειρίζεται τα καθημερινά θέματα ενός στόλου άνω των 85 πλοίων και χωρητικότητας 9 εκατομμυρίων τόνων. Η διατήρηση ενός απόλυτα ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στα πλοία και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος αποτελούν πρωταρχική μέρημνα του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου, που συνδυάζει ακαδημαϊκή μόρφωση και εμπειρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην σταθερή βελτίωση της απόδοσης, στοχεύοντας στην πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών του, που είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών και ξηρών φορτίων του κόσμου. Η μεταφορική δυνατότητα του στόλου πετρελαιοφόνου του ομίλου Τσάκου είναι από τις πρώτες παγκοσμίως. Το 2007 μετέφερε 463 εκατομμύρια βαρέλια σε όλα τα λιμάνια του κόσμου, κάτι που αντιπροσωπεύει 8 ημέρες της παγκοσμίου παραγωγής πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης. Τα 105 εκατομμύρια βαρέλια μεταφέρθηκαν στην Αμερική, αντιπροσωπεύοντας 10 ημέρες του όγκου εισαγωγής πετρελαίου στην χώρα. Η ναυπηγική στρατηγική στον τομέα των φορτηγών ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80, ενώ λίγο πριν είχε συντελεστεί η αποφασιστική στροφή προς τον τομέα των δεξαμενοπλοίων, τομέα στον οποίο το τρέχον ναυπηγικό πρόγραμμα με τα διπλού και λήφους πλοία, τα φιλικά προς το περιβάλλον, ξεκίνησε το 1997. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπεται να συνεχιστεί και μετά το 2010. Περιλαμβάνει δε δεξαμενόπλοια όλων των τύπων και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών Panamax και Capesize. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συμβόλαια για 80 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 8 εκατομμυρίων τόνων. Ο Όμιλος Τσάκου ήταν από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αναγνώρισε τον ρόλο που επρόκειτο να παίξουν τα διεθνή χρηματιστήρια στην ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Έτσι, με εμπνευστή τον Νίκο Τσάκο και την ολόψυχη στήριξη του καπετάνιου, της οικογένειας και των συνεργατών του, ιδρύθηκε το 1993 η εταιρεία Maritime Investment Fund, που αργότερα μετονομάστηκε